σίγουρα ότι ο υπουργός μας έχει χιούμορ. Άκουσα που αναφέρατε Πιτροχάδη για δημιουργικό δάσκαλο, αυτόνομο δάσκαλο, ελεύθερο δάσκαλο. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο δάσκαλο όταν προβλέπει υπερεξουσίες διευθυντή? Ο διευθυντής από το Σεπτέμβριο, αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι ο Κέσαρας της Ρώμης. Αυτός θα αποφασίζει ποιος θα είναι ο υποδιευθυντής του. Αυτός θα ορίζει τους λεγόμενους μέντορες. Αυτός θα ορίζει τους βοηθούς των τάξεων. Αυτός θα μπαίνει μέσα στην τάξη όποτε και όποτε επιθυμεί για να αξιολογεί. Πώς λοιπόν θα έχουμε ένα τέτοιο δάσκαλο δημιουργικό, αυτόνομο, ελεύθερο? Ένα αυτό. Δεύτερον, ο χρόνος κατάθεσης του. Κατά καλό καιρό με κλειστά τα σχολιά. Το περιεχόμενό του. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, κυρία Δουλγεράκη, δεν εφαρμόζονται πουθενά στον κόσμο. Ιδιαίτερα το πολλαπλό βιβλίο που αναφέρει με, με λόγια έτσι ενθουσιώδη, εφαρμόζεται μόνο σε δύο χώρες του κόσμου. Και δεν μας εξηγεί. Ο αναπληρωτής που θα έρχεται τον Οκτώβριο στο σχολείο, ενώ πρέπει να έχει δηλώσει το βιβλίο του από τον Ιούνιο, ποιο βιβλίο θα δηλώσει? Προχειρότητες. Η διαδικασία. Fast track. Χωρίς κανένα διάλογο. Κάλεσε τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, τους το ανακοίνωσε και τέλειωσε. Το κυριότερο όμως, κύριε Δουλειράκη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετατρέπει την επιμόρφωση από αγαθό που είναι και αναγκαιότητα όλων μας σαν μια τιμωρία. Και λέει χαρακτηριστικά, όποιος εκπαιδευτικός στην αξιολόγηση που θα γίνεται από τον διευθυντή και από το σχολικό σύμβουλο κριθεί μέτριος ή κακός σε εισαγωγικά, θα πηγαίνει στην αξιολόγηση. Μα η αξιολόγηση είναι ένα αγαθό που το επιζητούμε όλοι. Ζητάμε αξιολόγηση μόνιμη, εκτός του σχολείου και με αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτή το κάνει τιμωρία. Όσον αφορά την αυτονομία των σχολείων, τι να πούμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί έχουν πολυτονιστεί οι δεξιότητες που φέρνει το νομοσχέδιο. Αν θέλω να κάνω εγώ ένα πρόγραμμα στο σχολείο μου με φρούτα, κυρία Δουλγεράκη, μου λέει ο υπουργός, θα πρέπει να βρω μια λαχαναγορά, να πάω να την παρακαλέσω να μου διαθέσει τα φρούτα. Γιατί είναι ωραία τα μεγάλα λόγια για τη σεξουαλική αγωγή, για την κυκλοφοριακή αγωγή. Αλλά πουθενά δεν λέει για ένα κονδύλιο στο σχολείο. Πουθενά. Μα από τη στιγμή που σας πάει σε συνεργασίες με διάφορες εταιρείες, φαντάζομαι αυτό ότι. Ακριβώς. Αυτό εννοεί η κυρία Μετζίνη. Αναφέρατε ήδη εκφράσεις. Επιχειρηματικότητα. Επαγγελματικός προσανατολισμός από την 5η Δημοτικού. Δηλαδή ο πιτσιρικάς των 10-11 χρόνων θα πρέπει να μπει στη διαδικασία μετά από 15 χρόνια. Τι θέλει, τι επάγγελμα να γίνει. Εγώ δεν θέλω αυτό το μαθητή. Εγώ θέλω ένα μαθητή ο οποίος να ζει την παιδική του ηλικία, να αγαπήσει το βιβλίο, να αγαπήσει το θέατρο, τις άλλες τέχνες, να αναπτύξει τις δεξιότητες του ολόπλευρα. Έτσι λέει το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά μας λέει ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, όλες τις δεξιότητες του. Αντί για αυτό τι θέλει να φτιάξει? Θέλει να φτιάξει αμόρφωτους ανθρώπους, φτηνό εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά βέβαια δεν μας παραξενεύουν. Είναι στο μεγάλο σχέδιο της κυβέρνησης και της Υπουργού Παιδείας. Μα ξέρετε, και σήμερα το σχολείο δεν παρουσιάζει ευτράπελα και σήμερα δεν παρουσιάζει αγγελώσεις. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτή την ιερή αγελάδα που λέγονται πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά πρέπει να έχει γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια από την οικογένεια να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, διότι τα πάμε τυφλουσούρτη σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Έχετε δίκιο. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και τα έχουμε αναδείξει. Ακούσατε όμως μια κουβέντα. Ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές με την κυρία Κεραμίως ήταν σε ένα από τα πιο ομορφότερα σχολεία της Ελλάδας. Το στρογγυλό σχολείο, όπως το λέμε, ενός πολύ σπουδαιομηχανικού πραγματικά κόσμα. Έχουν δει τα άλλα κτίρια των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας που είναι? Έχουν πάει σε ένα κοντέινερ να κάνουν μάθημα με 36-40 βαθμούς Κελσίου? Ακούσατε κουβέντα για χρηματοδότηση των Δήμων, γιατί εκεί ανήκουν τα σχολικά κτίρια, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κτίρια? Ακούσατε καμία κουβέντα? Τι ακούσαμε? Ότι από κάποια εκατομμύρια που θα πάρουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα δοθούν για αναβάθμιση, λέει, τεχνολογικού εξοπλισμού. Ή θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα των tablets. Θα θυμάστε έτσι, το τι είχε γίνει. Κάποια tablets τελικά καταλήξαμε να πάρουμε 5 tablets κάθε σχολείο. Φοβάμαι λοιπόν ότι ο στόχος δεν είναι ούτε αναβάθμιση ούτε καλυτέρευση. Αν ήθελαν κάτι τέτοιο, ξέρετε τι θα έπρεπε να κάνουν, κύριε Διαδάκη? Πρώτον, να μειώσουν τον αριθμό των μαθητών ένα τμήμα. Και δεύτερον, να διορίσουν δασκάλους. Του χρόνου θα χρειαστούμε 50.000 αναπληρωτές, κύριε Διαδάκη. 50.000 αναπληρωτές πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Γιατί δεν διορίζετε τους ανθρώπους να έχουν τα παιδιά ένα μόνιμο δάσκαλο και μια μόνιμη δασκάλα στην τάξη τους? Έτσι θα γίνει η αναβάθμιση. Έτσι θα δημιουργηθεί το κριτικό πνεύμα. Έτσι θα δημιουργηθεί με έναν μεταφερόμενο εκπαιδευτικό
που φέτος είναι στην Κέρκυρα, μεθαύριο θα είναι στους Οθονούς, μεθαύριο θα είναι στη Ρόδο. Μάλιστα. Άρα τι φοβάστε, λέτε, φοβάμαι ότι στόχος είναι τι? Στόχος είναι η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, τα καλά σχολεία που θα πηγαίνουν οι εκλεκτοί, οι άριστοι κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, και τα σχολεία της πλέμπας, συγγνώμη για την έκφραση, που θα πηγαίνουν τα παιδιά του λαού μας, που θα είναι υποχρηματοδοτημένα, που θα ψάχνουμε δεξιά και αριστερά να βρίσκουμε κάποια κονδύλια, προκειμένου να πάρουμε το μαρκαδόρο του πίνακα ή να αγοράσουμε ένα μαγνητόφωνο ή να πάρουμε ένα τάμπλετ. Αυτό φοβάμαι και δυστυχώς, αν δεν αντιδράσουμε, φοβάμαι ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα, όταν βλέπουμε κάποιες εξαγγελίες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πώς, τέλος πάντων, να κάνουμε πρόβλεψη για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν. Εμείς αυτή τη στιγμή, λοιπόν. Το πώς το εκτιμάτε κάνουμε... είναι αυτό, ναι, με το ναι, πώς ναι, τα κρίνετε, ναι, ζητάω. Εμείς πάντως, η οποία έχουμε, τουλάχιστον με αυτή τους εκπαιδευτικούς που μίλησα σήμερα, αλλά και αυτή που παρακολουθήσαμε χθες βράδυ τις εξαγγελίες, γιατί είχαμε τη δυνατότητα κάποιοι και από το YouTube, αλλά και σε συνδέσεις που είχαν γίνει να παρακολουθήσουμε τις εξαγγελίες. Θεωρούμε ότι γίνονται σε θετική κατεύθυνση, με ποια λογική, στο ότι έρχονται να ενισχύσουν την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Έρχονται να καινοτομήσουν σε κάποια σημεία, το ότι δηλαδή μπαίνει το πολλαπλό βιβλίο και έχουμε ελεύθερη επιλογή βιβλίου είναι κάτι πολύ θετικό, είναι κάτι που αρκετοί εκπαιδευτικοί το ζητούσαν, να μην έχουμε την αυθεντία του ενός βιβλίου. Οι ιδιαιτερότητες από περιοχή αλλάζουν, οπότε θα μπορούσαν να έχουμε ένα επιπλέον βοήθημα ή ένα επιπλέον εισιτήριο. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε, ανάλογα με την τοπική, ας πούμε, η ιστορία, ανάλογα με τα μνημεία της περιοχής, τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε? Ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει μια παιδαγωγική ελευθερία να μπορέσει μέσα από δραστηριότητες και προγράμματα που κάνει να επιλέξει και αντίστοιχα σχολικά βιβλία που να δώσει κάτι παραπάνω ακόμα στα παιδιά. Επίσης, το ότι θεσμοθετεί 1.100 οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που μπαίνουν στην εκπαίδευση, αυτό δεν είναι σημαντικό? Το ότι μπαίνουν για πρώτη φορά οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στην εκπαίδευση. Το ότι γενικεύει την προσχολική αγωγή από τα 4 χρόνια καθολικά σε όλη την Ελλάδα, όλα τα νήπια από 4 ετών και πάνω θα είναι στην προσχολική αγωγή. Το ότι βάζει τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο δεν είναι θετικό? Το ότι καταφέραμε και περάσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τώρα πια παίρνουμε ηλεκτρονικά τα πολιτήρια, ψηφιακές αιτήσεις, δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, αλλά επίσης το ότι ενισχύονται και μπαίνουν περισσότερες ώρες πληροφορικής στο σχολείο, δεν θα μπορούσε κάποιος να το δει θετικό, ως θετικό? Το ότι βάζει από το δημοτικό σχολείο τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ώστε το παιδί σιγά σιγά να αποκτάει άποψη, να αποκτάει πληροφορίες, γνώσεις που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν στο να επιλέξει τι θα γίνει στο μέλλον. Το ότι δηλαδή επίσης βάζει δεξιότητες στο σχολείο, μπαίνει η σεξουαλική αγωγή, μπαίνει η ρομποτική, μπαίνουν ακόμα και στοιχεία επιχειρηματικότητας. Να μην εθελοτυφλούμε, το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα σε κάποια κέρια θέματα και προβλήματα. Το ότι επαναφέρει το σχολικό σύμβουλο που τον βάζει μέσα στο σχολείο, μέσα στη τάξη, και φτάνει στο σημείο να αυξήσει τη θέση των σχολικών συμβούλων από 450 να φτάνει 800. Εμείς το βλέπουμε θετικό. Επίσης, το ότι γίνεται ενδοσχολικός συντονιστής ανατάξει, δηλαδή σε κάθε σχολείο που έχουμε τρεις ή τέσσερα τμήματα της Δευτέρας ή της Τρίτης, σε κάθε τάξη υπάρχει ένας δάσκαλος ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί ως συντονιστής. Εσείς όλα αυτά τα κρίνετε θετικά. Το γεγονός ότι χρειάζεται και όπως έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες και σε πρόσφατες ανακοινώσεις, ότι το κάθε σχολείο θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με κάποιες εταιρείες, σαν να είναι σπόνσορας το σχολείο. Αυτό πώς μεταφράζεται για να το καταλάβουμε εμείς? Μισό λεπτό. Θα υπάρχει χρηματοδότηση, όπως άκουγα πριν από λίγο, και εγώ το θέτω ως ερώτημα πια. Θα υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να συντηρεί τα σχολεία? Έρχονται χρήματα τα οποία εκταμιεύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρότυπα και πειραματικά σχολεία, μα δεν είναι μόνο τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, λέει για 112 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τεχνολογικό εξοπλισμό στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πολύ καλώς γίνεται αυτό, κύριε Μπελαδάκη, δεν είναι εκεί η διαφωνία. Το αναρωτιέμαι, η επιφύλαξη, και το πάω παρακάτω. Δεν υπάρχουν κονδύλια να δοθούν για να μην έχουμε σχολικά κτίρια τα οποία είναι ερείπια, σχολεία που πέφτουν οι ισοβάδες, προκατέθουσες και όλα τα υπόλοιπα? Να σας πω. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι κτηριακές υποδομές ανήκουν στην αυτοδιοίκηση. Όχι τώρα, τα τελευταία αρκετά χρόνια.
Δεν είναι κάτι λοιπόν που αλλάζει σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Και επίσης, επειδή είπατε την αρχή ότι μιλάω και ως εκπαιδευτικός που αρκετά χρόνια ασχολούμαι με τα εκπαιδευτικά θέματα και με τα κοινά των δασκάλων. Θα σας πω λοιπόν ότι τα τελευταία 30 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση υπάρχει πάντα στην επιχειρηματολογία κάποιων, ας πούμε, που θέλουν τέλος πάντων κάθε φορά να ανοιχνεύουν εφιάλτες πίσω από τα πράγματα, ότι θα μπουν οι χορηγοί, θα μπουν οι ιδιώτες. Δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς. Αυτή τη στιγμή η επιχορήγηση των σχολείων γίνεται μέσα των σχολικών επιτροπών σε ό,τι έχει να κάνει με τα λειτουργικά έξοδα. Τις αμοιβές των εκπαιδευτικών συνεχίζει να τις έχει το κράτος ή τις προσλήψεις. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Δεν μίλησε κανείς ότι θα πούνε χορηγοί, ότι θα πάρουν χορηγοί τα σχολεία. Αυτό ίσα ίσα είναι κάτι το οποίο εντάξει, δεν φαίνεται πουθενά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή χρόνια είμαστε στην εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, αν μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα φορέα, είτε για να κάνει μια εκδρομή στα παιδιά, είτε για να φύγει να φέρει κάποιο υλικό μέσω του συλλόγου γονέων και όλα αυτά, αυτά είναι όλα θεμητά. Ήδη οι σύλλογοι γονέων είναι που παίρνουν πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να φέρουν κάτι παραπάνω, είτε να κάνουν mm-hmm. κάτι στο σχολείο τους mm-hmm. επιπλέον. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν, ούτε μεταφερόμαστε, ούτε χάνουμε το χαρακτήρα το δημόσιο, ούτε ίσα ίσα. Δεν βλέπω ότι από τις εξαγγελίες βγαίνει κάτι τέτοιο. Εξακολουθεί να ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου. Το ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή το να πάει κάποιος στο παιδί του σε ένα άλλο σχολείο ήταν προνόμιο αυτών που είχαν να πληρώσουν για να τα πάνε σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Και γνωρίζομαι πολύ καλά και πολιτικούς αρχηγούς, τα παιδιά τους έχουν σε ιδιωτικά σχολεία. Τότε αυτή τη στιγμή δημιουργούμε πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Τα πειραματικά σχολεία που δημιουργήσαμε στο Ηράκλειο. Και έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε ελεύθερο να βάλει το παιδί του σε μια διαδικασία πλήρωσης. Κύριε... Για να μπορέσει να μπει, ίσα ίσα αυτό ενισχύει. Κρατάω τις απόψεις σας γιατί ακούω τις απόψεις όλων εσάς των εκπαιδευτικών. Να ρωτήσω από το Σεπτέμβριο, γιατί τώρα αυτό είναι και κάτι που απευθύνεται σε εσάς ως προϊστάμενος. Από το Σεπτέμβριο θα μπορέσουν όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής πραγματικά να λειτουργήσουν? Κοιτάξτε, κάποια θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, κάποια όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να βάλουμε το πολλαπλό βιβλίο, το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει από την μεθεπόμενη χρονιά, γιατί αυτό προϋποθέτει και αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα, που επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν. Έτσι, έχουν ξεπεραστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, το πολλαπλό βιβλίο πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμο. Οι 1.100 όμως οργανικές θέσεις ψυχολόγων, φυσικά. Το ότι τα αγγλικά θα μπουν στο νηπιαγωγείο, φυσικά και θα μπουν. Το ότι έχουμε περάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουμε ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να μην είναι έτοιμος. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα άμεσα θα υλοποιηθούν και κάποια άλλα θα προγραμματιστούν για να γίνει η υλοποίησή τους στην πορεία.